Φαντάζομαι ότι δεν θα εργάζεται με μικρά παιδιά. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο αυτού από το εθνος.gr, υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα. Η Γεωργία Λαγού έχει να μας πει περισσότερα. Γεωργία. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή όπου στεγάζεται η συγκεκριμένη δομή. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η διευθύντρια του κέντρου πήγε χθες στην εισαγγελία ανηλίκων και κατήγγειλε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και όχι μόνο, Πόπη, κατέθεσε, αλλά προσκόμισε και το συγκεκριμένο βίντεο που φαίνεται ο εργαζόμενος, ο εν λόγω φυσικοθεραπευτής που βρισκόταν συγκεκριμένη δομή για 2,5 χρόνια, να χτυπά αλίπητα το μικρό ανήλικο αγόρι. Τώρα, αυτή την ώρα, το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση, την εποπτεία. Και είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, όπως είπες και εσύ, Γεωργία. Δηλαδή, επί 2,5 χρόνια να γνωρίζουν όλοι ότι ένας άνθρωπος χτυπούσε με τέτοιο βίαιο τρόπο. Χτυπούσε, τελεία. Παύλα και παράγραφος το χτυπούσε. Ένα μικρό παιδάκι το οποίο έχει και προβλήματα υγείας. Αν υπεράσπει στο παιδάκι, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν έκανε και τίποτα. Το κλωτσάει στα πόδια με έναν τρόπο που σοκάρει, σου παγώνει το αίμα, σου σπάει την καρδιά και στη συνέχεια του πιάνει το κεφάλι και το χτυπάει στο πάτωμα. Δηλαδή, επί 2,5 χρόνια οι άνθρωποι ήξεραν ότι ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί με τέτοιο τρόπο απέναντι σαν υπεράσπιση στα παιδιά. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο γιατί συνέχιζε να εργάζεται ο άνθρωπος αυτός. Ακριβώς, Πόπη, και την έρευνα επίσης έχει αναλάβει και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου αυτή τη στιγμή έχει διενεργήσει ήδη προκατακτική έρευνα για να δει πόσα και ποια είναι τα δικήματα που έχει διατελέσει ο εν λόγω φυσικοθεραπευτής. Ας ελπίσουμε γρήγορα να βρεθεί μια άκρη, και κυρίως να μην ξαναταλαιπωρηθούν ποτέ τα παιδάκια αυτά, τα οποία πραγματικά είναι αφημένα στο έλεος των ανθρώπων αυτών και φυσικά ζητούν τη βοήθειά τους, όχι αυτού του είδους την μεταχείριση. Σε ευχαριστούμε πολύ.